Αύριο η χώρα αναλαμβάνει επισήμως. Επισήμως, έχει αναλάβει από πρώτης. Ναι, βεβαίως. Την Προεδρία. Εσείς έχετε πει με πολύ πυκνά άρθρα το τελευταίο διάστημα τις δυνατότητες που έχουμε ασκώντας αυτή την Προεδρία. Το πρόγραμμα το οποίο έχει θέσει και τους θαλάσσιους δρόμους. Αλλά σήμερα εμείς διατυπώνουμε κάποιες επιφυλάξεις για το ρόλο ορισμένων υπουργείων σε σχέση μάλιστα με αυτό το πλούτο νότια της Κρήτης. Πολύ καλά κάνετε να έχετε επιφυλάξεις, αν ξέρετε εγώ τις επιφυλάξεις που έχω. Απλώς είναι άλλο οι δυνατότητες και άλλο οι πραγματικότητες. Και βέβαια οι επιφυλάξεις μπαίνουν στο ενδιάμεσο. Mm-hmm. Άρα είναι καλό που το επισημαίνετε, γιατί έτσι να ξέρουν και οι άνθρωποι τι μπορεί ακριβώς να γίνεται. Επιπλέον είναι καλό να ξέρουμε το όλο πλαίσιο, δηλαδή και τις δυνατότητες και πώς μπορούν αυτά να μετατραπούν σε πραγματικά πλεονεκτήματα και επιπλέον βέβαια ότι άμα δεν αξιοποιηθούν, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Υπάρχει κάτι που δεν σας πάει καλά αυτή τη στιγμή, παρακολουθώντας από μέσα όσο ελάχιστη αυτή την κατάσταση, είστε από τους λίγους Έλληνες επιστήμονες, συμβούλους που την παρακολουθεί εκ του σύνεκης, υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει? Προβληματίζει όχι ακόμα, αλλά απλώς να ξέρετε ότι εγώ έχω αρχίσει να μετράω αντίστροφα σε σχέση με την Προεδρία, με την έννοια ότι ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το timing, είμαστε στην χρονιά της Μεσογείου, έχουμε τη δική μας Προεδρία και μετά την Ιταλία, ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διατυπώσει ισχυρά κείμενα που αφορούν την Ανδριατική και το Ιόνιο, κατά συνέπεια αυτό θα γίνει επί της Προεδρίας μας, σε συντονισμό βέβαια και με την Ιταλία. Mm-hmm. Επιπλέον έχουμε στοιχεία σοβαρά, αναφερθήκατε και σε αυτά και πολλές φορές, γιατί έχετε δίκιο, είναι τα στοιχεία της νορβηγικής εταιρείας της PGS, τώρα είναι πια επίσημα στα χέρια της Ελλάδος. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κανένας που αμφισβητεί το πλαίσιο, το θέμα είναι πώς τώρα περνάμε στην στρατηγική διαχείριση αυτών των αποθεμάτων, πώς το αξιοποιούμε. Αυτό που θα έλεγα, αν θέλετε να με προβληματίσει κάτι, είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο τι γίνεται στα Ιωάννινα, Πατραϊκό και Κατάκολο, ενώ δεν είναι πράγματα που αφορούν την ΑΟΣ. Τα μεγέθη είναι πολύ μικρά. Είναι καλό να γίνουν, αν είναι απαραίτητο να γίνουν, αλλά πρέπει να μην ξεχάσουμε το δάσος και να μην κοιτάζουμε μόνο το δέντρο. Η ΑΟΣ είναι εκεί που βρίσκονται τα στρατηγικά αποθέματα και μία από τις περιοχές που είναι οι πιο σημαντικές είναι η περιοχή που βρίσκεται νότια της Κρήτης. Κατά συνέπεια, όταν δεν ακούω ξεκάθαρα πράγματα για το τι γίνεται νότια της Κρήτης, το κοιτάζω πιο προσεκτικά και μετά γράφω. Εγώ ξέρω ότι από τη φύση σας είστε ένας άνθρωπος με εξαιρετική υπομονή που βάζει στο παζλ πετραδάκι μερικά στοιχεία. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι σήμερα η Νέα Κρήτη αναφέρεται σε μια μεθόδευση που δεν έχει σχέση τόσο με την νορβηγική εταιρεία, την BGS, εντολές εκτέλεσε στην τελική. Σωστά, σωστά. Ναι, η οποία επιβεβαιώνει αυτό που λέτε εσείς, ότι δηλαδή δια της σιωπής μέχρι στιγμής, το επίμαχο σημείο, ας το πούμε έτσι, για να το καταλαβαίνουν και οι αναγνώστες που βλέπουν σήμερα την Νέα Κρήτη, το 13 νοτίως της Κρήτης, καλά το λέτε, περίπου στα 200 χιλιόμετρα, αποσιωπάται. Δηλαδή, ενώ υπήρχε ενδιαφέρον μέχρι το Μάρτιο του 13, ξαφνικά δεν γίνεται κουβέντα γι' αυτό. Και επίσης, ακούω επιστήμονες σαν τον κύριο Φόσκολο ή σαν τον κύριο Μανουτσόγλου να λένε ότι ξαφνικά δεν γίνεται και καμία κουβέντα για τη λεκάνη του Ηροδότου. Α, απλώς να μην το λέμε και τόσο ξαφνικά. Mm. Να θυμάστε ότι όλες οι έρευνες που έχουν γίνει από την PGS δεν αφορούν καθόλου τη λεκάνη Ηροδότου, αφού σταματάνε κάθετα στο σημείο επαφής της ΑΟΣ της Αιγύπτου με την Λιβύη. Αυτό που διατυπώνει ο Αντώνης έχει δίκιο, επειδή το ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε, είναι ότι θα έπρεπε να κάνουμε και έρευνες και εκεί. Αλλά δεν είναι ότι είναι ξαφνικά, από την αρχή, όταν αποφασίστηκε, ξέρετε, αρχικά έπρεπε να γίνει μόνο στο Ιόνιο. Μετά έγινε παρέμβαση και έγινε και νότια της Κρήτης. Η ιδέα ήταν θα είναι να πάμε και λίγο πιο πέρα. Στην πραγματικότητα πήγαμε και λίγο πιο πέρα, αλλά όχι όσο πιο πέρα θα θέλαμε κι εμείς σε επιστημονικό υπόβαθρο. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι ξαφνικά μια αλλαγή, θα είναι μάλλον ο επόμενος βηματισμός, αν θέλετε, γιατί η λεκάνη Ηροδότου είναι πολύ σημαντική και όπως το είπατε σωστά υπάρχει αυτός ο άξονας ο οριζόντιος και κατά συνέπεια θα περάσουμε θέλουμε δεν θέλουμε από τη λεκάνη Ηροδότου. Άρα ας τον αξιολογήσουμε καλύτερα με δεδομένα πιο πρόσφατα, πιο σύγχρονα, με νέες τεχνολογίες, γιατί έχουμε βέβαια στοιχεία.
ξέρουμε, ας πούμε, ότι από την πλευρά της Κύπρου είναι το οικόπεδο 4 που ακουμπάει, αν θέλετε, σχεδόν πάνω στην ελληνική ΑΟΣ, ότι έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι πιστεύαμε αρχικά. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα από τα βαθύτερα οικόπεδα που έχει η Κύπρος, γι' αυτό δεν είχε και υποψηφιότητες. Και τώρα που αναδείχθηκε διαφορετικά, είναι καλό να κοιτάξουμε και από τη δική μας την πλευρά, που είναι η ζώνη επαφής, που είναι ακριβώς η λεκάνη Ροδότου. Γιατί ξέρουμε ότι η αξία των κοιτασμάτων εκεί πέρα είναι πολύ μεγάλη και έχουμε μια συνολική αξία που αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, που είναι πάνω από 170 το νούμερο όσο αφορά τα βαρέλια. Εγώ βλέπω πάντως ότι είστε εξαιρετικά προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Για το σημείο 13 Νοτίος Κρήτης έχετε στο πίσω μέρος του εγκεφάλου σας ένα κράτημα, μια επιφύλαξη. Κάτι δεν σας αρέσει και εσάς, βλέπω. Ωστόσο λέτε ας περιμένουμε. Και πάω στο μεγάλο θέμα. Αυτό που έχετε πει και μία μέρα πριν φύγει ο χρόνος ο προηγούμενος, ότι τώρα με την ελληνική προεδρία δεν μπορούμε να χρονοτριβούμε άλλο γύρω από την υπόθεση της ΑΟΣ. Όμως κύριε Λίγερε, μου προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επιλέγει δημόσια, με πλήρης αναφορά, να αναφέρεται στο τι προτίθεται να κάνει για την ΑΟΣ, σχεδόν δηλαδή ενημερώνοντας και όλους όσους αφισβητούν ορισμένα πράγματα, και ήδη οι Τούρκοι, εσείς το έχετε πει βέβαια, ότι περισσότερο φωνάζουν και γαυγίζουν παρά πράττουν, ωστόσο κάνουν κάποιες κινήσεις, θα γίνει φλεγόμενη θάλασσα, λένε, τη μία η Μεσόγειος, σήμερα βγάλαν πάλι τον Μπαρμπαρόσα απέναντι από την Κερίνια. Θέλω να πω, δεν φαίνεται και η ελληνική πλευρά, να το πω πιο χήμα, να έχει κατανοήσει πλήρως τι κλειδί είναι η ΑΟΣ, με ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιων κυβερνητικών. Σωστά. Υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις και είναι αυτές που κάνουν τη δουλειά. Η ιδέα είναι ότι γιατί το έλεγα και τώρα στη Θεσσαλονίκη σε μια τηλεόραση. Ξέρετε, τα θερμά επεισόδια με την Τουρκία τα έχουμε ακούσει και νομίζω ότι υπάρχει και λαϊκή έκφραση «Βερεσέ». Δηλαδή κάθε φορά μας λένε ότι είναι θερμά. Αυτό που είδα εγώ στη συνάντηση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη και στα πρακτικά που βλέπουμε, δεν υπάρχει καμία αναφορά για οποιοδήποτε θερμότητα. Άρα έχει μεγάλη σημασία να επικεντρωθούμε, και το έχουμε πει και αρκετές φορές μαζί. Είναι καλό, ας πούμε, να ακούμε προσεκτικά τι λέει η Τουρκία, αλλά να μπορούμε να επιλέγουμε και αυτά που είναι σημαντικά. Άρα είναι πολλά πράγματα που γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Και όσο αφορά τώρα το τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα, να ξέρετε ότι προτιμώ να κάνουμε παρά να λέμε. Άρα το πρόγραμμα όσο αφορά την ΑΟΣ έχει ξεκινήσει. Μιλάμε πραγματικά τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για γαλάζια ενέργεια, ενώ πριν δεν ξέραμε καν ποια ήταν η έκφραση. Η μόνη έκφραση που γνωρίζαμε παλαιότερα ήταν η πράσινη ενέργεια. Τώρα μιλάμε πραγματικά για τη θάλασσα. Σε αυτό το πλαίσιο, εκεί που πρέπει να κινηθούμε αρχικά και ουσιαστικά είναι εκεί που έχουμε πραγματικά μετρήσεις που μπορούμε να πούμε αντικειμενικά, χωρίς να το αμφισβητήσει κανένας, ναι, εδώ έχουμε μεγάλες ποσότητες, κοιτάσματα, στόχοι, τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε χωρίς κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Άρα σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή σε αυτό το εξάμηνο, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να κάνουμε επίσημα μια υπογραφή με την Ιταλία, γιατί τα κοιτάσματα όπως είναι Πύρος και Αχιλλέας είναι εκμεταλλεύσιμα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, και ούτως ή άλλως η Ιταλία είναι πάρα πολύ θετική μαζί μας, με την έννοια ότι είναι και ευρωπαϊκό πλαίσιο και έχει ξεπεράσει, αν θέλετε, τα προβλήματα που έχει με την Τινησία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πολύ σημαντικά, αν θέλετε να το κοιτάξουμε πιο σοβαρά, είναι το θέμα της Λιβύης. Εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό για την Κρήτη, γιατί ωραία να τα λέμε αυτά με την Τουρκία, αλλά ξέρετε, ακόμα και να υπάρχει μια υπογραφή με την Τουρκία, νότια της Κρήτης αφορά αποκλειστικά και μόνο, ένα κομμάτι είναι η Ιταλία, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι η Λιβύη και πολύ λίγο η Αίγυπτος. Και κατά συνέπεια, θα ήταν καλό να επικεντρωθούμε και σε αυτά τα σημεία, γιατί έχουμε αλλάξει εντελώς την πορεία μας πάνω σε αυτό. Σας υπενθυμίζω, το ξέρετε και πολύ καλά, ότι το 2006 η Λιβύη, όταν έβγαζε οικόπεδα, έβαζαν μέσα τη Γάβδο και καταπατούσε ακόμα και την ξηρά της Κρήτης. Ενώ τώρα αυτό δεν γίνεται και τώρα αρχίζουμε να μιλάμε σοβαρά. Και το άλλο σοβαρό στοιχείο βέβαια είναι η Αίγυπτος, που βγάζει μπλοκ που σταματάνε εντελώς στοιχεία ακριβώς εκεί που είναι η ελληνική ΑΟΣ. Ναι. Και βλέπω εδώ με ικανοποίηση ότι και στην εφημερίδα αυτά που τώρα μας λέτε, αυτά αναφέρονται. Ότι όλος περίεργος, και η Λιβύη από το 6 και η Αίγυπτος, τα αναφέρουν για αυτά η εφημερίδα στο σημερινό τη δημοσίευμα. Λέει όμως και κάτι άλλο.
ότι το σημείο 13, εσείς μας τα μάθατε να τα διαβάζουμε έτσι, που στον επίσημο πια χάρτη, σωστά το είπατε, της PGS, είναι, έχει πυκνές γραμμές και εξηγήσατε την προηγούμενη φορά ότι πυκνές γραμμές σημαίνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σωστά. Στην περιοχή. Σωστά. Λοιπόν, λέει η εφημερίδα εδώ ότι ακριβώς επειδή είναι ένα σημείο στο οποίο συναντιέται η Ιταλία, το λέω λαϊκά συναντιέται η Ιταλία, η Λιβύη και η Ελλάδα, ναι. Κατά, ένα κατά ένα περίεργο τρόπο. Από την άνοιξη του 2013 και μετά, και μάλιστα η εφημερίδα επικαλείται εδώ πηγές, ναι. Φαίνεται να περνάει σε δεύτερη μοίρα και στην αξιολόγηση των στοιχείων, ενώ είναι το σημείο που κι εσείς έχετε πει ότι είναι από τα καλά σημεία. Σωστά, είναι από τα καλά σημεία, αλλά εγώ θα ήθελα να βάλω μια διαφορετική διατύπωση. Σας υπενθυμίζω όμως ότι παράλληλα θυμάστε όλη η συζήτηση που είχε γίνει με τη λέξη σύζευση με τη Μάλτα. Mm-hmm. Γιατί το σημείο για το οποίο μιλάτε είναι ακριβώς μέσα στο FIR της Μάλτας. Σωστά. Άρα να μην λέμε ότι εντελώς δεν ασχολούμαστε με αυτό το πλαίσιο, γιατί είναι ακριβώς αυτή η περιοχή. Εσείς δηλαδή, ασχολείστε, δεν ξανασχολούνται όλοι. Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι η επαφή, πάνω στο ξέρετε, γιατί υπήρχε και μια διαμάχη με τη λέξη που είχε χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός στο θέμα της σύζευσης και όχι της συμφωνίας, γιατί βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε αυτό το σημείο, αλλά είναι ότι έχουμε κάνει επαφές με τη Μάλτα για να διατυπώσουμε το γεγονός ότι εμείς θα ερχόμαστε εδώ, αλλά βέβαια δεν θα αμφισβητούμε το FIR. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο 13. Μάλιστα. Τώρα... Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το κοιτάζουμε καθόλου. Το θέμα είναι ότι άλλο να το κοιτάζουμε στρατηγικά και πολιτικά και άλλο μετά να κοιτάξουμε το πόσο μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα την ώρα της τεμάχησης των οικοπαίδων. Δεν μου λέτε κύριε Λιγερέ, αν το Μάρτιο ρωτούν εδώ ακροατές, βλέπετε σας έχουν παρακολουθήσει και έχουν καταλάβει πια τον ρυθμό σας και δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες επεξηγήσεις. Αν το Μάρτιο που η PGS έχει ακουστεί ότι θα δώσει επισήμως πια τις εκτιμήσεις μετά τα υγειοφυσικά. Ναι, δεν έχει, κοιτάξτε, να είμαστε προσεκτικοί στο λόγο μας. Ναι. Δεν είναι ότι έχει ακουστεί, είναι, αυτό είναι δηλωμένο. Ναι, είναι το χρονοδιάγραμμα, σωστά, έχετε ναι, δίκιο. Να πω ότι ακόμα και τώρα που έδωσαν μερικά στοιχεία στην Ελλάδα, ήταν μόνο 2 μέρες η διαφορά. Δηλαδή, ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι με συμβόλαια και όταν κάνουν μέρες, μόνο και μόνο μέρες καθυστέρησης, πληρώνουν ποινές. Λοιπόν, αλλά μην ανησυχείτε για το μάθημα. Ναι, ναι. Το ερώτημα λοιπόν των ακροτών είναι το εξής. Αν σε αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχει το σημείο 13. Υπάρχει ερωτηματικό μεγάλο από την πλευρά τη δική σας πλέον? Όχι, δεν μπορεί να μην υπάρχει το σημείο 13. Αν δεν υπάρχει, αν δεν δημοσιοποιηθεί? Αυτό ρωτούν οι ακροάτες. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί είναι, σπάζουν το συμβόλαιο. Μάλιστα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα. Πάλι ακροατών. Άρα θεωρείται, λέει, πιο ουσιαστικό από τις δηλώσεις σε μια press conference κινήσεις όπως χθες στα Θεοφάνεια στη Μεγίστη ή στην Τέλενδο? Βλέπετε, πιάνουν και την επικαιρότητα οι ακροατές εδώ. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι δηλώσεις που έχουν γίνει από το Καστελόριζο, ας γίνουν και από τη Στρογγύλη, ας γίνουν και από τις Τροφάδες ή όπου θέλετε, ή ακόμα και από τη Γάβδο, εμένα αυτό που με ενδιαφέρουν δεν είναι τόσο πολύ οι δηλώσεις και από πού γίνονται, είναι τι γίνεται μετά από αυτό. Άρα είναι μερικά πράγματα που είναι επικοινωνιακά, υπάρχουν και επικοινωνιολόγοι που κάνουν τη δουλειά τους, σοβαροί άνθρωποι. Αλλά εντάξει, ας ασχοληθούμε και με το τι γίνεται από κάτω. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι μέσα στο επίσημο πρόγραμμα της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γραμμένο ότι θα δώσουμε έμφαση σε όλο το θέμα που αφορά τη θαλάσσια ενέργεια, πράσινη ενέργεια, τους πιλωτικούς άξονες και αυτό, αν το συνειδητοποιήσετε και εσείς ως δημοσιογράφος, πριν 1,5 χρόνο ούτε καν περνούσε από το μυαλό κάποιου ότι όταν η Ελλάδα θα πάρει την προεδρία θα μιλάει για τη θαλάσσια περιοχή και την ενέργεια. Μα εδώ πριν 1,5 χρόνο λέγανε κάποιοι ότι όλα αυτά είναι, όχι κάποιοι αρκετοί, ότι είναι γραφικότητες και παραμύθια της Χαλιμάς. Τώρα φανταστείτε τώρα ότι αν μπορούν να πούν ότι όλη η προεδρία είναι μια γραφικότητα και να ξέρετε ότι υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρχει μέσα στον Ιούνιο ένα κείμενο που θα είναι στη διάρκεια της προεδρίας μας και θα δίνει οδηγίες για το θέμα της διαχείρισης των πόρων στην θάλασσα. Δηλαδή να είναι επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει τεράστια σημασία και θέλει να πει ότι εμείς θα είμαστε στην αιχμή του δόρατος. Είναι αυτό που έχουμε αποφασίσει ως πρόγραμμα για την προεδρία μας και επιπλέον ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει τον Ιούνιο να έχει ψηφιστεί από τις 28 χώρες αυτό το κείμενο. Κύριε Λιγερέ, πρώτη τελευταία ερώτηση.
Σήμερα, εκτός από το εκτενέστατο ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη, υπάρχει και ένα άρθρο του καθημερινού αρθρογράφου της εφημερίδας, του Αντώνη ναι. του Γκότζα, ο οποίος καταλήγει, και έχει ένα ενδιαφέρον το πώς καταλήγει, να επανέλθω, ναι. λέει, στην ενέργεια, λέει ο κ. Γκότζα. Η Ευρώπη εξαρτάται από την ενέργεια, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Αλλιώς θα διθυστεί στο σκοτάδι απραξίας. Άρα, έχει νόημα η συζήτηση που άνοιξε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τόσο από επιστήμονες, όσο, το λέω, λέει, με θλίψη, από ελάχιστους πολιτικούς. Με ειδικούς και ανειδίκευτους. Ο μέσος πολίτης έχει μια απλή απορία, καταλήγει. Πώς και γιατί μας πρόλαβαν οι αδερφοί Κύπροι του μισού εκατομμυρίου ψυχών. Ναι. Είναι εντυπωσιακό άρθρο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και μακάρι και οι άνθρωποι να το διαβάσουν. Απλώς να ξέρετε ότι ο λόγος είναι πολύ απλός και δεν αφορά μισό εκατομμύριο ανθρώπους, αφορά έναν άνθρωπο και λέγεται Τάσος. Λέτε το να είναι στο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Τάσο Παπαδόπουλο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε, ξέρουμε ακριβώς πότε έγινε η θέσπιση, ξέρουμε ακριβώς ποιος ήταν ο ρόλος του Προέδρου, ξέρουμε ακριβώς ότι αν αυτός ο Πρόεδρος δεν είχε τα κόστα που είχε και δεν έχουν καμία σχέση με οποιονδήποτε που ήταν προηγούμενος και μετά, καταλαβαίνετε ότι η διαφορά έκανε τη διαφορά. Άρα είναι καλό να το έχουμε το ερώτημα, είναι καλό να θυμόμαστε και την απάντηση. Και, γιατί αν το λέμε αείμνηστο, να τουλάχιστον να ξέρουμε για ποιο λόγο. Σωστό. Η ιδέα είναι η εξής, είναι ότι έχει απόλυτο δίκιο και ο συνάδελφός σας, με την έννοια ότι υπάρχει ένας συντονισμός κινήσεων από την πλευρά και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο συνδετικός κρίκος είναι πολύ απλός. Είναι ότι οι πηγές ενέργειας πρέπει να είναι αυτόχθονες, δηλαδή να είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν θέλει να έχει αποκλειστική εξάρτηση από όλους τους άλλους, κάθε φορά προσπαθεί να προωθήσει το τι γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι εντός, η Κύπρος είναι εντός από το 2004, το συνδυάζεται με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, εντελώς τυχαία, και βλέπετε ότι θα το προωθήσουν, και γι' αυτό αναφέρονται συγκεκριμένα στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, για αυτόν τον λόγο. Άρα αν η Ελλάδα, και τώρα μιλάω για τους πολιτικούς και την κυβέρνηση, για οποιαδήποτε και να είναι. Και για τους τοπικούς ταγούς να μιλάτε. Όλους μας. Μην ανησυχείτε, τους βλέπω και αυτούς. Και χάρηκα να ξέρετε ότι είδαμε και τον Αντιπεριφερειάρχη, όπου είχαμε ένα σοβαρό briefing για το θέμα της ΑΟΣ και του Ζεόλυθου όσο αφορά την Κρήτη. Άρα επαναλαμβάνω ότι... Αν η πολιτική λέγατε, ναι, ναι. Ναι, αν η πολιτική δεν συνειδητοποιήσουν ότι είναι ένα πολύ καλό timing, και αυτό είναι σε συντονισμό πρώτον με εμάς ως παραγωγούς και με το γενικότερο πλαίσιο το ευρωπαϊκό ως καταναλωτές, τότε είναι ότι χάνουν, αν θέλετε, αυτό το timing, ενώ μπορεί να συνδυαστεί πολύ εύστοχα ορθολογικά και στρατηγικά, γιατί είναι πολύ καλό να έχουμε κοιτάσματα, είναι πολύ καλό να είναι μεγάλα τα μεγέθη, είναι όμως και πολύ καλό να έχουμε πελάτες. Άρα, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθετήσεως, θεωρείται ότι είναι μια γενναία σόφρονα γεωπολιτική στάση αυτή, πριν από ένα μήνα περίπου, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, εδώ από την Κρήτη TV, του κ. Κουτσούμπα, ο οποίος είπε από χθες θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει την ΑΟΣ. Έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος, και να σας πω την αλήθεια, όπως το είπε, σημαίνεται, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική απόχρωση σε αυτό το θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο καθένας έχει ένα κόμμα, καλά κάνει, είμαστε σε μια δημοκρατία, αυτό έλειπε να έχουμε μόνο ένα, αλλά σε μερικά θέματα που είναι υπερκομματικά πρέπει ο καθένας να έχει μια εθνική τάση, και χαίρομαι που και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος είπαν ξεκάθαρα ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, δηλαδή δεν μπαίνουμε σε μια διαμάχη πάνω στο αν θα πρέπει ή όχι να διαχειριστούμε τη θάλασσά μας. Άρα για σας αυτό το εξάμεινο είναι το μεγάλο παράθυρο, η μεγάλη ευκαιρία, να το πω έτσι. Δεν είναι μόνο μεγάλο παράθυρο, να σας πω την αλήθεια, είναι και το επόμενο, γιατί είναι η Ιταλία, και οι δύο χώρες έχουν κάνει αρκετές επαφές αυτή την περίοδο, και μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο. Άρα υπάρχει ένας συντονισμός κινήσεων, και όταν βλέπετε ότι η Ελλάδα συναντιέται με την Ιταλία, και εντελώς τυχαία είναι και η Αλβανία σε αυτές τις συναντήσεις, αυτές που έχουν γίνει τώρα, δηλαδή το 2013, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας συντονισμός κινήσεων που αφορά την οριοθέτηση με την Αλβανία στο πάνω μέρος, την Ιταλία λίγο πιο κάτω, και μετά σε σχέση με το τριπλό σημείο στο οποίο αναφερθήκατε, και με τη Λίβη. Κατά συνέπεια, δεν εγώ ποντάρω μόνο και μόνο στο πρώτο εξάμεινο,
θέλουν να γίνουν εργασίες και στο δεύτερο εξάμεινο. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό έχει ανακοινωθεί και επίσημα, ότι θα μιλήσουμε αυτή την περίοδο και για την τεμάχιση των οικοπαίδων, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όπως το αναφέρετε ακόμα και εσείς στην εφημερίδα, όπως το λέτε, για τα διάφορα κοιτάσματα στόχους που σας έχει δώσει και ο Αντώνης ο Φόσκολος, είναι ότι αυτό που θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο τα κοιτάσματα στόχοι, είναι πώς θα γίνει η τεμάχιση των οικοπαίδων, γιατί άμα ξαφνικά σας πούν ότι υπάρχουν βέβαια κοιτάσματα εκεί, αλλά εμείς τα οικόπεδα που παραχωρούμε θα είναι αλλού. Τότε θα έχουμε ένα θέμα. Γι' αυτό λέω ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούμε από πριν. Και άμα αντιληφθούμε ότι μερικοί δεν ξέρουν ακριβώς τα σημεία ή δεν έχουν εξετάσει συνδυαστικά όλες τις μελέτες που έχουν γίνει και ειδικά της νορβηγικής εταιρείας, πρέπει να θυμηθούμε, το λέγαμε και όταν κάναμε και μια εκδήλωση μαζί, ότι υπάρχουν και μερικές τεχνικές λεπτομέρειες που είναι σημαντικές, οι οποίες είναι ο συνδυασμός της γεωλογίας με τα μαθηματικά. Τα τεμάχια, δηλαδή το μέγεθος των οικοπαίδων, είναι πολύ σημαντικό. Θυμάστε ότι το Ισραήλ έκανε πολύ μικρά οικόπεδα, γιατί δεν ήξερε αν έχει πραγματικά φυσικό αέριο, και τώρα δαγκώνει τα δάχτυλά του, γιατί λέει άμα ήταν πιο μεγάλα θα είχαν έρθει μεγαλύτερες εταιρείες. Η Κύπρος έκανε πολύ καλά οικόπεδα, τα 13 οικόπεδα, και βλέπετε ότι αυτό φάνηκε μετά εκ του αποτελέσματος όταν έγινε ο διαγωνισμός του δεύτερου γύρου παραχώρησης. Εμείς έχουμε αυτά στο νου μας και θέλουμε λοιπόν τα οικόπεδα να έχουν το σωστό μέγεθος και τη σωστή τοποθέτηση, έτσι ώστε όταν θα γίνει ο γύρος παραχώρησης να είναι το βέλτιστο για τις εταιρείες που θα θέλουν να έρθουν. Αλλιώς θα διαφορήσουν αν δουν ότι το οικόπεδο δεν είναι ακριβώς εκεί που θα έπρεπε σε σχέση με τα κοιτάσματα στόχους που έχουμε εντοπίσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να κρατήσω αυτό που είπατε, ότι ναι, πρέπει να αλλάξει λίγο σε κάποιους, όχι σε όλους, η φορά της συζήτησης. Δεν μπορεί να επικεντρωνόμαστε στο κατάκολο. Έχετε δίκιο σε αυτό που το λέτε και καλά κάνετε και το λέτε. Και κυρίως το ότι αυτά τα δύο εξάμηνα είναι τα πιο καθοριστικά για να δούμε αν και το πολιτικό σύστημα έχει τα κότσια να καταλάβει τι τακτάνεται στην περιοχή μας. Εντάξει, είναι πολύ απλό. Αν το πολιτικό σύστημα δεν έχει τα κότσια να το κάνει, θα περιμένουμε το επόμενο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση από τον ελληνικό λαό να συντονιστεί μόνο και μόνο πάνω σε ένα πολιτικό σύστημα. Ένα πολιτικό σύστημα αξιολογείται από το έργο του. Το έργο του εδώ είναι μπροστά μας. Είναι το θαλάσσιο και είναι το θέμα της ΑΟΣ. Αν έχουμε λοιπόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι ικανό να το αξιοποιήσει, με γεια του και χαρά του θα το υποστηρίξουμε. Δεν έχουμε, θα είναι το επόμενο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι περιμένουμε όλα από κάποιον. Εγώ αξιολογώ πάντοτε τους πολιτικούς, αναφερθήκαμε προηγουμένως στον Τάσο Παπαδόπουλο, με το τι έχουν αφήσει ως έργο στη χώρα τους και στο λαό τους. Όταν ο Τάσος έλεγε «εγώ δεν μπορώ να αφήσω κοινότητες ενώ μου έχουν δώσει κράτος», είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορεί τώρα ο Πρωθυπουργός εδώ στην Ελλάδα να πει ότι δεν ξέρει τι είναι ΑΟΣ και δεν ξέρει τι είναι θαλάσσια ενέργεια και γαλάζια ενέργεια. Άρα, εφόσον το ξέρει, εφόσον το ξέρει και το πολιτικό φάσμα και όλο αυτό το πλαίσιο που είναι στην κυβέρνηση, ας το αξιοποιήσουν, να το δούμε και να δούμε επί του πρακτέου τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε, και αυτό θέλω να λέγεται για την εποχή μας, ότι εμείς δεν ήμασταν οι Έλληνες της μιζέριας, ήμασταν οι Έλληνες που δημιούργησαν την ΑΟΣ.